Λοιπόν, είμαστε έξω από το Προεδρικό, έχει μαζευτεί, η ώρα είναι σχεδόν 9, έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος. Θέλω να μου πεις τώρα, Σταύρο, τι είναι αυτό που σε έκαμε να έρχεσαι εδώ και τι είναι αυτό που ζητάς. Καταρχήν είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από την πολιτική ηγεσία. Και όταν λέω πολιτική ηγεσία, εννοώ την ανώτατη πολιτιακή ηγεσία αυτού του τόπου. Ήταν η κορυφή που εξεκύλησε το ποτήρι, η έκρηξη στο Μαρί, η οποία δολοφονήθησαν αθώοι άνθρωποι. Διότι ορισμένοι υπευθυνοανεύθυνοι έκριναν ότι ύποψαν πορευματοκιβώτια αριθμών 100, δεν ήξεραν καν τι περιλαμβανόμενο μέσα και άλλες διαδικασίες λοιπόν. Όμως το ζήτημα τι είναι. Θεωρώ ότι ευθύνη 70% έχει ο πρόεδρος που είναι η εκτελεστική εξουσία και το άλλο 30% την αποκλειστική ευθύνη την έχει η νομοθετική εξουσία και οι πολίτες αντιπροσώπων. Διότι όλοι εγνώρισαν από το 2010 και θα έπρεπε επιτέλους να λαμβάνουν υπόψη την έκθεση της Γενικής Ελέκτριας, η οποία έγκαιρα και έγκαιρα επισήμανε το συγκεκριμένο λάθος. Παρέδωσαν τις εκθέσεις και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην Ολομέλεια της Βουλής. Και με προς μεγάλη μας απογοήτευση όλους δεν έκαμε κανένας τίποτα και αμφιβάλλανε μπήκε οποιοςδήποτε στον κόπο να διαβάσει την έκθεση γιατί έλεγε Γενική Ελέκτρια. Θεωρείς ότι αν ήταν ο Κασολίδης, ας πούμε, πρόεδρος άλλας κάτι. Όχι, μπορούσε να συμβεί και τότε. Άρα. Το σύστημα είναι το σάπτιον κατεστημένο του παλαιοκομματισμού το οποίο μας έχει φέρει εδώ σήμερα. Ωραία. Κάτι πρακτικό. Έτυχε να είναι ο κύριος Χριστόφιας και ο Κασολίδης θα ήταν πάλι εδώ θα ήμουν εγώ. Μάλιστα. Ωραία. Και τα ίδια πράγματα. Επειδή υπάρχει η τάση να θεωρείται ότι οι άνθρωποι που είναι είναι μόνο για να φύγει, επειδή υπάρχει εμπάθεια εναντίον του Χριστόφια, εναντίον του Αγγέλ κλπ. Και ότι εγώ προσωπικά, τούτο μου προβληματίζει πάρα πολλά, είναι το γεγονός και δεν μπορούσα να ταυτιστώ με το πράγμα, δεν ξέρω, εντάξει, ξέρω. Τούτο που έβλεπα είναι ότι από τη μια υπάρχουν δύο παράλληλοι κόσμοι, ο αγγελικός κόσμος. Και όλοι οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι, ο εθνικοπατριωτικό, δυσυδικό ΕΔΕΚ κλπ. Και τούτο πράγμα δεν μου αρέσει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και θα σε βοηθήσω στη διατύπωση σου. Στην τελική, εγώ τούτο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πες ποιο Χριστόφιος. Θα έρθει μια κόπια τα ίδια. Ωραία. Άρα το ζήτημα τώρα δηλαδή πες ποιο Χριστόφιος και τι είναι, προσέξτε. Εσύ κυβέρνησε 10 χρόνια το συναγερμός μαζί με τους ίδιους που συγκυβερνούμε το δίκο, δηλαδή μέσω της κυβερνήσης. Ακριβώς. Σου ΕΔΕΚ. Εσύ κυβέρνησε και με το συναγερμός και με την ΕΔΕΚ και με το δίκο. Μα συμφωνούμε. Το ΑΚΕΛ συγκυβερνά και με το δίκο και με την ΕΔΕΚ. Άρα την επόμενη φορά τώρα ο συναγερμός. Άρα όλοι συγκυβερνούν. Άρα ένας το καρό για να έχει. Όχι, βγαίνει ένα συμπέρασμα. Εμείς εδώ στην Κύπρο δυστυχώς αντιγράφουμε την κόπια της Ελλάδος. Που δυστυχώς δύο κόμματα κυβερνούν και δύο οικογένειες τόσα χρόνια. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το ζήτημα τι είναι. Οι πολίτες να γίνουν ενεργοί πολίτες, να μην τους παίρνουν για κοροϊδόν και να μην λένε με μοναδικό κριτήριο ότι θα πάμε να ψηφίσουν το κόμμα μας. Το μόνο πράγμα που πέτυχε η πολιτική ηγεσία από τα 60 και μετά είναι να χωρίσει και να διχάσει τον λαό σε δεξιούς και αριστερούς. Διότι όλα αυτά για μένα είναι βλακίες και μπούρδες. Το λέω με κάθε επίγνωση και θα το εξηγήσω τι εννοώ. Μα τι έχει περιεχόμενο. Να σου απαντήσω και σε αυτόν. Το ΑΚΕΛ πότε έγινε, το 1926, ο Δύση πότε έγινε και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Γι' αυτόν το ονομάζουμε παλαιοκομματικά, διότι έγιναν κάτω από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κάτω από συγκεκριμένα δεδομένα, με σκοπό και στόχων κάποια συγκεκριμένα δεδομένα και ζητούμενα. Φτάσαμε στο 2011, επιμένουν αυτοί οι τύποι που έχουν γίνει φερέφωνα της εξουσίας και των ηγετών του τότε, του χτες δηλαδή, να προσπαθούν να ακούμε τον αντίλαλο των λόγων των ηγετών του 1960. Έχουμε βαρεθεί, θέλουμε να γίνει κάτι δραστικό. Να σε ρωτήσω ακόμα, να σου επισημάνω ακόμα κάτι. Μπήκαμε σε μια διαδικασία την οποία τα κόμματα μας παίρνουν από μικρά και γίνεται όλη αυτή η πλήση εγκεφάλου και έχουν όλοι αυτές τις μεγάλες ευθύνες ότι θέλουν να μπουν και μέσα στα δημοτικά σχολεία που είναι με το μεγαλύτερο έγκλημα αυτό. Έχουν διεισδύσει στα γυμνάσια, έχουν διεισδύσει στα λύκεια, μας ακολουθούν στην φοιτητική ζωή, μας ακολουθούν στην επαγγελματική ζωή. Επομένως, φτάνει αυτή η αηδία και αυτή η χολέρα. Όλοι έχουν τις ίδιες ευθύνες. Όμως, η πολιτική, η μεγαλύτερη ευθύνη βαραίνει την εκτελεστική εξουσία για το συμβάν που έχει να κάνει με το γεγονός στο Μαρί. Α, σου πω δύο στοιχεία. Σύμφωνα με την Eurostat, που είναι η επίσημη στατιστική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση της λεγόμενης ευμάρειας υπάρχουν 80 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχουν στη μάνα, στη μήτρα του καπιταλισμού, υπάρχουν 50 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης και δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρική μέχρι να το λοιπόν το ερώτημα μου τώρα είναι εξής. Θεωρείς ότι το σύστημα κοινωνικής οργάνωσης της λεγόμενης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας
και του καπιταλιστικού συστήματος. Όπως έχει καταντήσει νοσήτολε. Τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ πιστεύω στους ενεργούς πολίτες, πιστεύω στο να μπούμε στη διαδικασία να οργανωθούμε εμείς που έχουμε αναγαναχτίσει, που έχουμε αναπτυχθεί. Μα δεν μιλούμε να αλλάξει η δημοκρατία όπως υπάρχουν τα κόμματα. Το οποίο ζητούμε τι είναι. Να αποδυναμωθεί ο παλαιοκομματισμός, διότι έχει καταφέρει και δημιουργήσει παντού. Να δημιουργηθούν νέοι φορείς, νέες ιδέες με νέους ανθρώπους που το μοναδικό τους μέλημα δεν είναι το πατριωτικό συμφέρον αλλά το εθνικό συμφέρον. Πόσες φορές πρέπει να το πούμε. Ναι, αλλά τι σημαίνει εθνικό συμφέρον. Το γεγονός ότι δεν χωρίζεις τον πολίτη σε δεξιόν και αριστερό, δεν το χωρίζεις σε μπλε σε κόκκινο και εργάζεσαι αποκλειστικά και μόνο για το καλό όλων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αλλά το καλό είναι ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται τον που είχαμε πει πριν. Πείτε μου, εγώ σας ρωτώ, εσάς αντιστρέφω το ερώτημα. Αντιστρέφω το ερώτημα. Πείτε μου με όλη την πολιτική ηγεσία πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις εργάστηκε για το εθνικό συμφέρον όσον αφορούν τα κόμματα. Ναι, μα άλλωστε δεν μου απαντάτε όμως. Δεν μου απαντάτε στην ερώτηση. Πότε έναν κόμμα έστω μπήκε στη διαδικασία να εξυπηρετήσει εθνικό συμφέρον εκτός από το κομματικό όσον αφορά την εσωτερική διακυβέρνηση. Δεν με απασχολούν τα κόμματα, θεωρώ εγώ δεν ψηφίζω ανήκω στην αποχή χωρίς να σημαίνει ότι σημαίνει κάτι το πράγμα. Ναι, μα και αυτό είναι με ρητή όμως. Η αποχή και ο συμβιβασμός είναι μια συμμετοχή. Εγώ θεωρώ ότι είναι εκλογικές αυταπάτησες. Εγώ θεωρώ μέσα απόψη μου, είναι σημαντικό. Το θέμα όμως είναι το εξής. Το εθνικό συμφέρον καθένας αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Τρανή, ας πούμε πολλά τρανών παράδειγμα, είναι το 2004. Ωραία, θα σου πω. Υπήρχε το σχέδιο ΑΝΑ και οι μένε θεωρούσαν το εθνικό συμφέρον ότι να ψηφίσουν ναι, και οι μένε οι δε όχι. Άρα το εθνικό συμφέρον είναι κάτι πολύ σχετικό. Ωραία, να το θέσω διαφορετικά. Απαντώ σε αυτό. Το 2004 όπως το έχεις θέσει πολύ εύστοχα. Υπήρχε η Κυπριακή Δημοκρατία από το 1960. Τις εξελίξεις που έγιναν με την τουρκική εισβολή κλπ. Η Τουρκία προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια να απεχρονοποιηθεί του εγκλήματος και να νομιμοποιήσει την εισβολή και την κατοχή. Το σχέδιο ΑΝΑΝ με όλες αυτές τις τούτες έδινε λευκή πετσέτα στην Τουρκία ότι δεν έκαμε ποτέ την εισβολή και την κατοχή. Ναι. Διαγράφονται και οι νεκροί και οι εχμάλωτοι και οι αγνοούμενοι και όλα τα δεινά που έφεραν στον τόπο αυτή η πράξη. Εντάξει, ξεκινούσε ένα καινούριο κράτος ξανά από το μηδέν, διαγραφή της ιστορίας μας και έμπαινε σε μια διαδικασία όπου η Κυπριακή Δημοκρατία αντί να είναι ανεξάρτητο κράτος και να λαμβάνει άποψη ο πολίτης που ζει εδώ κατάντησε προτεκτοράτων της Τουρκίας. Και τι σημαίνει αυτό, με οποιαδήποτε προβοκάτσια είχε το δικαίωμα η Τουρκία να επέμβει στρατιωτικά και με το νέο σε εισαγωγικά κράτος. Αυτό είναι εθνικό συμφέρον. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. 24% 24% του κόσμου, το οποίο δεν αποτελείται μόνο του κομματός κλπ. Θεώρησε ότι εθνικό συμφέρον είναι να ψηφίσουν το σχέδιο να για τους δικούς τους λόγους. Μα δεν αντιλέγω. Εγώ δεν θέλω. Να κάνω κατανοητό είναι ότι το εθνικό συμφέρον είναι θέμα σχετικό. Δηλαδή, ο ένας... Δεν είναι σχετικό, με συγχωρείς, δηλαδή γιατί να επεμβαίνει μια τρίτη χώρα στα εσωτερικά μιας άλλης. Και γιατί να υποδηγεί, γιατί η Τουρκία να ψηφίσει. Ποια ήταν τα κίνητρα αυτού του 24% να ψηφίσει. Ήταν εθνικό συμφέρον. Ήταν εθνικό συμφέρον. Να συγχωρείς, το σχέδιο είναι καταρχήν ρατσιστικό. Έναν το κράτο. Ήταν ή δεν ήταν. Μα κοίταξε, δεν θα με απασχολεί εμένα. Το Κυπριακό δεν με απασχολεί, γιατί δεν θεωρώ το πρόβλημα. Ότι ένας άνθρωπος είναι νιώθει, αρχές δημοκρατίας. Μα δεν θα το σχέδιο να αυτά, αυτή είναι η ουσία. Η ουσία είναι αυτή, ο κάθε ένας... Χιλιάδες ανθρώποι όμως θεωρήσαν ότι το σχέδιο ανά... Αυτοί οι οποίοι ψηφίσαν τον ήταν αυτοί που πιθανώς να θεωρούσαν ότι πηγαίνουν στο σπίτι τους. Όχι, δεν είπα ότι πρέπει να στιγματίσουμε. Ήταν αυτοί οι οποίοι πιθανόν σε αορίστου χρόνου μετά από 18 χρόνια εάν και εφόσον θα πηγαίνουν στο σπίτι τους. Δηλαδή εφορίστηκαν ο λαός σε αυτούς που πάνε και σε αυτούς που δεν πάνε. Κοιτάξτε να δείτε, τούτα ούλα είναι τεχνητά. Αν το πάρουμε διαφορετικά, το 53% ψήφισε Χρυσόδευρα, το άλλο 47% ψήφισαν Κασουλίδη. Άρα τι σημαίνει. Μα υπάρχει σε έναν 21% στις βουλευτικές περισσίες καθόλου και όμως δεν προσμετρήθηκε. Δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία, ακριβώς αυτό είναι. Διότι αυτή η παλαιοκομματικό εγκατεστημένων μπαίνει κόφκι ράφκι και κάμνι. Δηλαδή φεύγει η αποχή που ήταν 23% και μετά μπαίνουμε στη διαδικασία 100% όσοι πήγαν και ψηφίσαν. Άρα το σύστημα των εκλογικών πρέπει να αλλάξει ή όχι. Πρέπει να αλλάξει και το εκλογικό σύστημα. Τι πρέπει να γίνει. Να γίνει και οριζόντια και να δημιουργηθούν νέοι φορείς και νέα κόμματα. Πιστεύεις ότι αν εκείνοι οριζόνται όταν ψηφίσουν έναν που έναν κόμμα και έναν
από το άλλο. Ναι, νομίζω ότι θα δημιουργηθούν και άλλα κόμματα. Η πατριωτική... Ναι, διότι ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τους ικανότερους και τους σοφότερους, ασχέτως αν τα συλλογικά όργανα μπορεί να μπαίνουν στη διαδικασία να βάλουν 56 εγκάθετους οι οποίοι είναι ήδη στην ουσία. Το θέμα είναι... Εγώ το είπα από την αρχή ότι πρέπει να γίνουν όλοι ενεργοί πολίτες, να μην μας παίρνουν στο σωρολόγο και να ξυπνήσουμε, να ψάχνουμε τα πάντα, να ερευνούμε τα πάντα και να προσπαθούμε να κάνουμε όσο είναι δυνατόν περισσότερα κόμματα. Εγώ είμαι υπέρ της συμμετοχικής δημοκρατίας. Ναι, αλλά το περισσότερο, εντάξει, ερώτημα. 2008, κυβέρνηση Χριστόφια, που θεωρώ ότι όποιος είναι το ίδιο πέγαμε, έπιαν 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ναι, που τεξιόπες στο προλογουμένο, και τα εκατέθεσε ως υποθήκη στην Ευρωκεντρική Τράπεζα, για να πιάνει τάχα ως βοήθεια οι τοκογλύφοι, δηλαδή το που αποκομίζουν και έρθει από τους στόχους οι τράπεζες, φτηνό χρήμα, με επιτόκιο 2%. Και πάει στον κόσμο και διάδο με 7%. Και κερδίζει αυτό. Και η Τράπεζα Κύπρου, παράδειγμα, τέτοια, ανακοίνωσε κέρδη 330 εκατομμύρια, καθαρά, και 178 εμαρφή. 104 εκατομμύρια ευρώ έπιανε από εξωπές το φορολογουμένο του κράτος, και μέσα σε 2 χρόνια εδώ και τους ξενοδόχους ανέφορο. Το κράτος δηλαδή... Το κράτος θεωρείς ότι 35 εκατομμύρια για το ΣΥΠΙΑ, τον οποίο είναι 28 πάλι πια στο γλυφ.